Καλησπέρα. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο των Simulator Lovers. Είμαστε στον Ιούνιο και ετοιμαζόμαστε να χαρβεστάρουμε. Επιτέλους δηλαδή. Και με τη σειρά μου, όχι μόνο να χαρβεστάρουμε. Πού είναι, εδώ είναι. Όχι μόνο να χαρβεστάρουμε. Έχουμε και κοτούλες. Έχουμε και ένα νέο τρακτεράκι εκεί απέναντι, το βλέπω. Για ενημέρωσε λίγο που είναι. Ναι, είχαμε λεφτά. Πει ότι θα κοιτάγαμε λίγο πώς μπορούμε λίγο να αξιοποιήσουμε κάποια χρήματα τα οποία είχαν μπει όχι στην άκρη, στην άκρη της τράπεζας, αλλά τέλος πάντων. Γιατί ουσιαστικά κάναμε συνέχεια κινήσεις κουλουπού, τα οποία δεν μας γίνανε τα λεφτά γρήγορα και είπα να ακολουθήσω την τακτική του Farming Simulator 19, όπου ήταν οι κότες. Οι κότες στο Farming Simulator 19 είχαν τα λεφτά. Έτσι συνεχίζει και στο Farming 22. Έχουμε βάλει επομένως δύο κοτέτσια, τα μεγάλα. Όταν θα πάει ο Γιώργος κάτω, όταν θα πας Γιώργο. Εντάξει, συγγνώμη. Όταν θα πας κάτω θα τα δείξεις κιόλας, να δουν τι, έτσι λίγο βόλτα εκεί πέρα. Τα έχουμε βάλει, εντάξει, δεν έχουμε φτιάξει το χώρο γύρω γύρω ακόμα, γιατί ήταν σπαρμένο και σκεφτείτε ότι πατήσαμε μέσα στο WIT εκεί για να τα φτιάξουμε, αλλά τα φτιάξαμε. Χώρη γιατί θέλει πολλά λεφτά για το δάπεδο, έτσι, για το... Καλά, ναι, εντάξει, για να μπορέσει λίγο να είναι ίσιο και αυτά, πάλι θέλει πάρα πολλά λεφτά, όπως ήθελε πάρα πολλά λεφτά και όταν βάλαμε τα πρόβατα, για να φτιάξουμε κάτω το έδαφος, να το ισχυώσουμε, να πατήσει σωστά, για να μπορεί να μην έχει ανομαλίες ο δρόμος και αυτά. Τέλος πάντων, αυτά τα φτιάξαμε, κόστησε αρκετά, βάλαμε δύο μεγάλα κοτέτσια, το έχουμε γεμίσει με 360 κότες το κάθε ένα. Και είχα γεμίσει και τα σιλό. Ψέματα, δεν τα είχα γεμίσει. Είχα βάλει όμως αρκετό φαγητό στα σιλό. Επομένως ήδη έχουν βγει αρκετά αυγά, τα οποία ο Γιώργος θα πάει να πουλήσει. Μέσα σε όλα αυτά βρήκα, δεν ξέρω αν το έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, είχαμε πει ότι θα θέλα να είχαμε ένα μικρό τρακτέρ για τις περισσότερες δουλειές τις απλές, για να μην πληρώνουμε σέρβις, ειδικά στο Fendt, ναι. Το οποίο Fendt έχει τρελό κόστος για το σέρβις του. Επομένως, ναι, ήμασταν τυχεροί και βρήκαμε αυτό εδώ στα μεταχειρισμένα. Αυτό είναι το μικρό το Valtra. Είναι 115 άλογα, επομένως ήδη έχουμε δει ότι μπορεί να κάνει πολλές δουλειές και το service του είναι τζάμπα. Καλά, είναι. Δηλαδή το πήραμε μεταχειρισμένο και δώσαμε μόνο $800 για να το φτιάξουμε. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πολύ. Ήταν φοβερό. Δηλαδή είμαι πολύ proud για αυτή την αγορά εδώ. Πολύ περήφανος. Όχι, εντάξει. Τώρα στα μεσαία και σε αυτά δεν συμφέρει το service. Δηλαδή δεν είναι για να πας να φορτώσεις, ξέρω εγώ, οι ώρες που λειτουργείς. Είναι τέλειο. Οι ώρες λειτουργίες που θα κάνεις στα μεσαία. Αργά, κάνεις fertilizing, θερίζεις, κάνεις μπάλες, όλα. Όλα. Ναι, μπάλες και μπάλες, το δοκίμασα. Γιατί να κάθεσαι τώρα να χρησιμοποιείς τα μεσαία για αυτές τις μικρές δουλειές, οι ώρες λειτουργίες που έχει είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Δηλαδή. Τι να πω. Λοιπόν, και κατεβαίνει και γρήγορα. Καλέ μου, καλέ μου, φίλε Γιώργο. Παρακαλώ. Τα λόγια είναι φτωχιά. Ορίστε. Και επειδή έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σήμερα, mm-hmm. θα χαρβεστάρουμε και θα φτιάξουμε και μπάλες για πρώτη φορά. Mm-hmm. Μπάλες με στρο. Mm-hmm. Πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα. Φεύγουμε. Okay. Παίρνω κομπενούλα, εγώ τη βάζω λίγο μπροστά να δουλέψει γιατί είχε να πάρει από πέρσι. Έλα, σώπα, πήρε. Ωραία, εγώ παίρνω το μικρό, παίρνω τρέιλερ και πάω για αυγό. Ναι, αυγό, κάρκα. Και κράτα και 5-6 να κάνουμε καμιά μελέτα να φάμε, γιατί θα κουραστούμε. Εδώ έχει πέσει πείνα. Θα πέσει πείνα. Έχει πέσει ήδη πείνα. Το header το έχουμε από πίσω, ε. Ναι. Αρέσει ο ήχος. Εγώ εν τω μεταξύ είμαι λίγο στα ψηλά σήμερα, έχω σηκωθεί ψηλά γιατί χάλασε η μπουκάλα της καρέκλας που κάθομαι και κάθομαι τώρα σε μια ξύλινη κλασική κουζινίσια. Α, ωραία. Δεν σπάει, δεν χαλάει. Οπότε είμαι λίγο ψηλά, δεν βολεύομαι, τιμόνια και τέτοια βρίσκουν πάνω στα πόδια και
εδώ κάτω, λοιπόν, είναι οι κότες. Όπως είχαμε εκεί πέρα τα προβατάκια, μπήκαν και οι κότες εδώ, με τις παλέτες από τις από εδώ βαδιές. Ο χώρος εδώ πέρα, το, τα φόρτα που είναι το φαγητό, που είναι για τα πρόβατα. Δεν ξέρω ποιος θα έχει χρησιμοποιήσει τη τελευταία φορά. Και πάμε, πάμε και λίγο πιο μέσα. Θέλουν φαγητό τα πρόβατα εδώ, ε. Τα πρόβατα έχουν γεμάτο. Ε, ναι, δεν έχουν απ' έξω, δεν έχουν βάλει. Φυκλάει στα έξτρα αυτά, δεν χρειάζεται σχολή. Καλά, ναι, σε αυτό. Εδώ είναι κάτι μπάλες που κάναμε δοκιμαστικές του γυλές. Καλά πάει αυτό. Οπότε ξεκινάω εγώ τη διαδικασία με τα αυγά. Και τα βλέπουμε. Φύγαμε, λέω, αυγό. Φύγαν τα αυγά. Φύγαν τα αυγά. Νομίζω τα αυγά το χωράφιο τώρα. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Πόσο είναι, πρέπει να είναι γύρω στους 8.000 αυγά. 8.312. Αυτά είναι. Τίποτα, ρε. Ένα τρέιλερ και γέμωση. Σωραίος, ρε παιδάκι μου, είσαι καλός, είσαι γρήγορος. Εγώ... Ούτε μισό χωράκι μου κάνει. Πάω να πουλήσω. Άντε, ακόμα. Ακόμα. Και... Θέλω να μπαίνουν τα λεφτά. Σόπα, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Να παίρνουν τα λεφτά να πάρουμε ένα χωραφάκι ακόμα. Και μετά έχεις αγοράσει το μπόλερ, έτσι? Όχι, θα το πάρουμε. Okay. Θες να το πάρεις εσύ? Δηλαδή, θέλω να πάρουμε. Έχει δύο τα οποία μπορούν να πάνε με το βάλκρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται, θεωρώ, το μεγάλο. Ναι.
και δεν ξέρω όμως ποιο να... Δηλαδή το ένα έχει στάνταρ, βγάζει τετράγωνη μπάλα, στρογγυλή μπάλα και έχει και μία το άλλο, το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό, το οποίο ρυθμίζεις πόσο μεγάλη να είναι. Να πας τι μας συμφέρει. Δεν ξέρω. Ωραία. Τέλεια. Άμα είναι η μπάλα λίγο πιο μεγάλη, σημαίνει ότι παίρνει περισσότερα λίτρα. Ας το πούμε έτσι, όπως τρώω. Επομένως κερδίζεις λίγο χώρο. Νομίζω πως για το τρέιλερ που έχουμε τώρα, ναι, χρειαζόμαστε χώρο. Α, θες να πάρουμε τρέιλερ που να μαζεύει κιόλας. Α, το έχεις σκοπό να το πάρουμε κατευθείαν. Θα το νοικιάσουμε, δεν θα αγοράσουμε. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, θα το δούμε λίγο, ξέρω. Συμφέρει, πόσο νοικιάζεται. Όσο νοικιάζεται, δεν είναι χίλια, δεν είναι χίλια. Τι κόλπο. Έχεις αρκετά... Τα MS. Δεν πειράζει. Πώς έχω. Δεν ξέρω, πιντάρεις κάπου. Τώρα είσαι κομπλέ βέβαια. Τώρα ξαναπήκαρες. Όλα καλά. Τώρα. Μπα. Δεν το κάνει συνέχεια, το κάνει που και που. Και δώσ' του πάμε. Ωραίο τρακτέρα κύριε φίλε, είναι ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Για 36 χιλιάρικα είναι το καλύτερο. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και όμορφο είναι και κόβει το τιμόνι του σαριά όλος. Ναι, 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 έχει εδώ μεταξύ μου και στρίβει τάπα. Εντάξει, πάει τα αυγά πάλι. Όχι, πέρασα μέσα από το... πέρασα μέσα από αυτό το... Από τη ραμπίτσα. Yeah. Α, τι ωραία που είναι από εδώ, ρε φίλε. Παίρνει την κοτούλα, τα προβατάκια, στο βάθος, το χωραφάκι που έχει μέσα το... το γρασίδι μέσα και το περπέτσιο, το τριφύλι, τη γέλα, αυτό. Εντάξει, μπήκαν λίγο άτσαλα εκεί τα... 33 χιλιάρικα από τα αυγά. Οπ, καλώς το. Είδες. Τι λες ρε φίλε, θα γεμίσω όλο το χάρτη με αυγά. Θα βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου κότες. Μια χαρά, μια χαρά. Μην το πεις ούτε του παπά. Δεν πεις του παπά γιατί τρώει πολύ αυγό. Να το βουλάς. Καλά είναι, καλά είναι. Μα, τα βουλάκια βγαίνουν αρκετά σπασμένα. Τι λέει σπασμένα βουλάκια. Τι είπε ρε. Τι είπε. Βγαίνουν σπασμένα ρε. Έξοδα. Τα σπασμένα, τα σπασμένα. Τι έξοδα ρε. Μας βγαίνουν και λεφτά με σχολητεύεις. Ναι. Για άνοιξε την εφαρμογή. Το IBAN. Το e-banking. Για άνοιξε την εφαρμογή να δεις. Όχι, όχι. Είμαστε θετικό πρόσημο τώρα. Με βελάκι προς τα πάνω. Καθημερινά. Δηλαδή τα έξοδα καλύπτονται φουλ από τα οδά. Καθημερινά έξοδα. Δεν σου λέω τώρα να ξεκινήσει να. Καλό αυτό. Που κάνει σπερπλάζι με όλο το χάρτη ή να ρίχνει σπρέι και δεν ξέρω τι. Ή να κάνει πλόγου με το φέντζ. Όχι, τα πέρασα εδώ, τα έκανα σουβλάκι όλα. Πότε πρόλαβε και ξαναγέμισε, δεν τρελάνεται λίγο.
Μια χαρά, μια χαρά. Φίλε, πάμε να γεμίσουμε. Όλα καλά. Πάω να αδειάσω τώρα στο σιλό μας. Το μπάρλι. Βασικά να μπω λίγο στο... Να δω τι θα σου πάρω για να φέρεις. Ναι, για δες γιατί μπαίνω. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπάλερ. Λοιπόν, έχει δύο μπάλερ. Τα οποία είναι στα 100 άλογα, επομένως μπορεί να γίνει δουλίτσα με το Βάλτρα. Και βασικά δεν βρίσκω και το λόγο, ρε φίλε, για να πάμε σε ένα που είναι πιο μεγάλο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτό τι διαφορά έχει. Α, αυτό κάνει σίλατζ. Επίσης δεν μας ενδιαφέρει το σίλατζ, γιατί έχουμε στρό. Και αυτά τα ίδια. Αυτά εδώ είναι ακόμα πιο ακριβά. Το τι είναι εδώ, ρε. Α, είναι για δέντρο. Λοιπόν, άρα εμείς μπορούμε να παίξουμε εδώ ή εδώ. Τι κάνουμε, πάρουμε αυτό που ρυθμίζει το μέγεθος της μπάλας ή να πάρουμε το στάνταρ. Το στάνταρ ποιο είναι, ποιο κάνει, τη μεγάλη ή τη μικρή? Το στάνταρ παίρνει 3.500. Καλά είναι. Καλά. Πόσο στρο μπορεί να φτιάξαμε τώρα εδώ πέρα, να φτιάξαμε και 50.000. Ναι, καλό είναι. Θα είναι δηλαδή περίπου 16-17 μπάλια. Καλό είναι, καλό είναι. Τι να κάνουμε. Ή να πάρουμε τις μεγάλες. Yeah. Οι μεγάλες. Κοίτα, ανάλογα το τι τρέιλερ μας βολεύει από εκεί πέρα. Το τρέιλερ νομίζω είναι αυτό. Το οποίο και αυτό ρυθμίζει στην απάρη, δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή και μικρές και 125 εκατοστά διάμετρο παίρνει. Και 180. Δεν παίρνει στις μεγάλες. Άρα να πάρω τον μπάλερ που κάνει μεγάλο. Ναι. Που μπορείς να το ρυθμίσεις δηλαδή. Ναι. Που μπήκα. Λίγες. 3.000. Ναι. Έχουμε αυγά τώρα κάρκα. Δεν υπάρχουν τίποτε κότες γιατί καήκαν. Λοιπόν, ακόμα δεν παίρνω τρέιλερ. Για τη μεταφορά τους. Ναι, όχι ακόμα. Ας το δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε το δικό μας. Ανάλογα πώς θα βγουν, δεν ξέρω και πώς θα βγουν. Πιστεύω θα βγουν αρκετούτσικες. Πάντως τον μπάλερ στο πήρα. Ναι, το είδα. Έχει στάση. Όχι, τίποτα, ναι, μη δίνει σημασία. Δεν δίνει. Βέβαια θα φύγουν και αράχνες από το σιλότερο. Αλλά κάτι έχουμε μέσα, είχαμε λίγο σόρουγο. Για τις κότες, για τις κότες. Φόρτωσα και έρχομαι. Έλα παλουκάρι μου, έλα. Το βάλεις πίσω. Ναι, ναι. Βολεύει, φίλε, είναι τρελεράκι για όλα, ρε. Ναι, ναι, γαμάτο.
Καλά πάτε. Με το τρέλερ πήγαινε το από εκεί αυτό, δηλαδή. Αγάπη μου, είσαι καλά. Είσαι καλά. Κοίτα που πάει να κάνει δουλειά, εκεί θα κάνω εγώ μανούβρα. Πού θα κάνω, εδώ γιατί να κάνεις μανούβρα. Τσακ, κύριος μου, κύριος. Με πάρ' το τρέλερ όμως από εκεί τώρα. Περιμένεις. Τώρα θα σε περάσουν μέσα στα μαχαίρια, να μην τίποτα. Θα φεύγουν κίτρινο κομματάκι από πίσω. Τράφικ, τράφικ. Με το Βάλτρα θα κάνει. Ναι. Μήπως το κράταγα εγώ το Βάλτρα για να αφαιρίσω εδώ πέρα μην όσο κάνεις τις μπάλες. Να φέρεις λίγο το τριφύλιο από εδώ. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Ναι, okay. Πάμε. Και τώρα αυτό, κάτσε να θυμηθώ πώς δουλεύει. Όπο, δεν ρύθμισε το μέγεθος μου. Α, όχι. Μπράβο. Έχει μεγάλο by default. Το μεγάλο πόσο είναι. Είναι το μεγάλο. Τεσσερα, πόσο είναι το μεγάλο. Τι τέσσερα. 5.000 λίτρα είναι. Τι πόσο. Το μισό είναι 8. Τι 8. 8.000. Δες πάνω, κάνε τώρα και όπως πήρε. Που βιάζει η τα κοιτάξτε. Άρα αυτή είναι μικρούλα, ωραία. Οπότε L. 80. Ωραία. Άμα πατήσει το Z, νομίζω είναι αυτόματο το ανεβοκλείσιμο πίσω. Δεν χρειάζεται να πατήσει με το Y. Ναι, όμως. Εσύ τι κάνεις τώρα, αδειάζεις. Εγώ συμμαζεύω λίγο την κοφίνα. Έχω πολλά FPS, έχω λίγα FPS. Εντάξει, και η ανάλυση που παίζεις δεν είναι μικρή, τα γραφικά που έχει. Μπουλάκι. Μπουλάκι τσίλ. Έχω κάτι μπαλάρες, κανένας να σε πάρει στην κατηφόρα μπάλα. Ω, με έχει σύρει. Με έχει πετάξει ρε, στον δρόμο να ξέρεις. Εντάξει, με 17 χιλιόμετρα είναι μια χαρά. Σε προλαβαίνεις εδώ, σε προλαβαίνεις. Ωραία. Πόσες μπάλες έχεις κάνει μέχρι τώρα? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχεις ιδέα. Α, λίγες έχεις κάνει. Ο φίλε λες να τις πιάσουμε, να τις βάλουμε στο τρέλερ το δικό μας. Νομίζω ότι αυτές στο τρέλερ το δικό μας μπορείς να βάλεις μέχρι 3.
Καλό θα ήταν να πάρουμε ένα τρέιλερ να τον νοικιάσουμε για να δούμε και πώς δουλεύει. Ρόζα, τι κάνεις μες στον υπολογιστή? Αλλά έχω ανοιχτό το καπάκι του υπολογιστή, γιατί αυτό που σου είπα, που έχω βάλει δύο τροφοδοτικά, και έχει βάλει τη μούρη μέσα. Καλά είναι. Έχει δροσιά εκεί μέσα γι' αυτό. Παιδί μου. Πάω να φέρω τρέιλερ. Τι τρομάζεις αγάπη μου, Ρόζα μου, έλα. Έλα. Μην τρομάζεις. Κάνε μπάλεις και στη Ρόζα, τελείω. Παιδάκι μου, ήρθε το κουταβάκι. Το κουταβάκι, ρε, εγώ θηρίο. Τρώει έναν άνθρωπο στην καθησιά του. Όχι ρε, δεν κάνουμε τέτοια μύση. Όχι. Και κάνουμε τέτοια μύση. Πιζιά. Θα πεις γεια. Θα χαιρετήσεις. Εκεί. Θα τα ρίξει αγάπης τώρα να πεταχθούμε στον αέρα. Όχι, δεν έχουν πιάσει οι καλίτσες της. Οι καλίτσες της δεν έχουν πιάσει. Θα κατέβεις τώρα να κάνουμε κάποια δουλειά ή όχι? Πρόσεχε την οθόνη, την οθόνη. Τι ήταν αυτό? Η μικρή τρόμαξε με το καλώδιο που πάτησε. Βιδελόσκυλο. Ε? Βιδελόσκυλο. Γιατί είναι βιδελόσκυλο, ρε? Εγώ θηρίο. Ε, ναι, δεν βιδέλω όμως. Για το νόγκο της φλεβαριά. Για χαρά είναι. Ο κρέας. Για χαρά είναι. Μπα, είναι τίποτα. Καλά, τις έκοψα το φαγητό, η αλήθεια είναι. Γιατί, ναι, είχε πάρει λίγο παραπάνω. Όγκο. Πάρει όγκο. Πραγματικά έχει πάρει όγκο. Αλλά ρε φίλε, μέχρι πότε θα γίνει τούμπανο το σκύλο? Θα νομίζω να του δίνω αναβολικά. Φυσικά τα έχει μέσα αυτή η τροφή. Ξέρω εγώ. Δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τι τρέιλερ είναι αυτό? Είναι λίγο... μυστήριο το τρέιλερ. Είναι μυστήριο τρέιλερ. Ναι. Είναι μυστήριο τρένο. Είναι μυστήριο τρέιλερ. Λοιπόν, λογικά πατάς το χ και δεν κάνει τίποτα. Τέλεια. Αυτό είναι. Αυτό θέλουμε. Να πατάς το χ και να μην κάνει κάτι. Αυτό. Για να δούμε τι κάνω. B λέει, B. Άνα, με τον B ανοίγει εδώ το ματζευλαράκι. B. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο το B και γίνεται η δουλειά έτσι. Για να δούμε. Δεν θα πηγαίνεις εδώ. Α, είναι λίγο αυτόματο το σύστημα. Πάλι έχεις αφήσει μέσα στο χωράφι τέτοια. Ψτ. Θα φας μπουνίδια που δεν θα χορταίνεις, ε. Για την παλέτα. Α, δεν έχεις μπροστά τέτοια. Για μη στη μέση εδώ παλέτα. Για χαρέ. Αλλά δεν μπαίνω εγώ εδώ μέσα, μόνο το φαίνεται. Ποτέ. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια λάνα εδώ, ένα χώρο, για να βάζουμε τις μπάλες. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή τώρα. Δεν σε βλέπω ζωηρό να μπαίνεις. 2000 years later. Unload balls. Τέλειο. Το white. Πάει στα αγάπη μου. Τι κάνει? Δεν ξέρω, αλλά το ματζαπλάρι αυτό που το πέταξε στο πλάι δεν μ' αρέσει. Δεν τη σηκώνει όρθιες. Τι αγαπη μου? Όχι, όχι. Θα το δείξω. Α, όρθιες της πάει όλα. Τι είπες, Φιλπέ? Όρθιες, όρθιες ότι πάει. Ναι.
Ωραία, αφήνω εκεί. Ναι. Βεβαίως, ναι. Τι κάνει, όχι, δεν ξέρω. Παταγκάζει! Γιατί? Γιατί... Εντάξει. Ας πούμε ότι μπήκανε καλά. Ναι. Ψιλογά, πιπ. Να τις πρόξω. Τις τετράγωνες τις βάζει όρθιες. Δεν ξέρω. Στο 19 τις έβαζε όρθιες. Δεν θυμάμαι. Θα εγώ τα μπερδεύω τώρα. Και εγώ έχω ότι το εξής ερώτημα τώρα θέλω να θέσω. Καλά είναι, δεν πειράζω άλλα γιατί θα φύγω να μου δω όλα. Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, πώς παίρνουν μετά. Αυτό. Υπάρχει λύση. Να τσουμπήσει. Ωραία. Μια χαρά. Γεωργάκη. Πόσες παίρνουμε μετά ρε μας τώρα. Α, δούμε, εδώ θα έρθει η ώρα. Mm. Πρέπει να θερήσουμε Γεωργάκη το τέτοιο, ε. Ποιο. Εδώ έχω το κομματάκι. Για τα ζώα που είναι. Mm. Το έχω. Είχε το κάτι διαφορετικό. Ναι, είδαμε λίγο ήταν. Πήγε στα αυγά. Είδαμε λεφτά τα αυγά, δεν ήταν αρκετά. Είδαμε για πρώτη φορά μπάλες με στρο. Και ψηλοοργανωμένα και όλες. Εντάξει, έχουν κάνει μπάλες με τριφύλι, ξέρω εγώ, ή με... Ωχ, τι έγινε εδώ ρε. Σηκώθηκε ζούζασα. Γιατί το ίδιο μπαγκάρισμα, ρε, τι γίνεται. Έλα ρε. Δε, πάλι με το τελευταίο update που έγινε, έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω πού το βασίζεις αυτό, κυβερνός. Τι εννοείς. Αφού πάντα έκανε τέτοιες βλακίες. Όχι, κάθε φορά που... και τώρα πάλι στο update που κάνανε, το επίσημο, πάλι είχα προβλήματα εγώ, ρε. Είχα προβλήματα, κολλούσε ρε. Κολλούσε, έκανε, είχε κάτι τελίτσες πάλι στο χάρτη. Είχε τέτοια πράγματα.
Και αυτό μπορείς να το ρίξεις κατευθείαν στα πρόβατα. Άμα υπάρχει κενό. Ας το εκεί πέρα απ' έξω, αδειασέτω, θα το πάρω. Έλα, περνάς. Τα προβατά και τα καλά. Δεν σ' αφήνει. Μάλλον θέλω απ' έξω. Όχι μέσα. Εγώ το βάλα μέσα. Πάλι καλά που δεν στο πέταξε χήμα. Το θέμα είναι ότι έχει πάρει όσο έχει πάρει. Και το άλλο... Δεν το αδειάζει. Θα τα είναι σπούχτα. Το βάλω εδώ τώρα. Βάλτε εκεί και το σπρώχνουμε, ρε παιδί. Είναι λίγο μέσα στη μέση, άκυρο. Δεν ξέρω, βλέπεις ποιο είναι. Μια χαρά είναι. Κύριε. Μου σήκωσε το κολομέρι. Ναι, ελαφρύ αυτό. Έχουμε πολύ μπάλα τώρα. Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε κάνει πολύ πράγμα. Τώρα τι. Έχουμε και τέσσερις μπαλίτσες με χέι. Μια χαρά. Άρα για τα πρόβατα είμαστε φούρνο. Ακόμα σκέψουμε το τετράγωνο. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Είναι σαν να μας λέει, παιδιά, δεν παίρνετε άλλο ένα στάβλο με πρόβατα. Κάπως έτσι δεν το λέει. Το λέει, το λέει. Το λέει. Έχει γίνει λίγο ένα τουρλουμπούκι εδώ. Σε σένα πάρε, πάρε σε σένα. Πώς τις μαζεύουμε αυτές. Καλά, αυτές εδώ πέρα δεν χρειάζεται μαζεύουμε. Οι άλλες πώς τις μαζεύουμε. Αυτές θα πάνε το στρώ. Ναι. Όταν θα είναι η ώρα, τις μαζεύουμε. Λοιπόν, Γιώργη, λέω να το κλείνουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα. Καλά ήταν. Ναι, ωραία ήταν. Ναι. Είχε ενδιαφέρον λίγο αυτό. Ναι, ναι. Δείχνει ότι κότες. Πάλι ίσως είναι τα πιο απλά και κερδοφόρα ζωάκια στο παιχνίδι. Τις κουτουλές μας εδώ ωραίες. Μια χαρά. Φτιάξαμε κάποιες μπαλάρες εδώ τις θερίες με το στρο. Είναι κομπλέ. Είμαστε κομπλέ. Αυτά θερίσαμε κιόλας. Συγχρόνως κάναμε πολλά πραγματάκια. Πουλήσαμε αυγά. Θερήσαμε το μπάρλι, φτιάξαμε μπάλες με στρο. Θερήσαμε μετά εδώ πέρα το τριφύλι για τα προβατάκια. Μια χαρά, μια χαρά. Προχωράει. Σε δουλειές δεν βρισκόμαστε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Okay, λοιπόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε αν έχετε φτάσει μέχρι τώρα τέλος το βίντεο που το έχετε δει όλο. Ευχαριστούμε που το βλέπετε. Ένα like θα ήταν ευχαρίστηση μεγάλη για μας.
Από εμένα τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη. Ένα like όπως είπε και ο Φίλιππος, ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye. Καλή συνέχεια και εμένα.